Oh, hello. Slapping my nipples. I didn't do that on purpose, and I don't care. You're gonna report this video and get it taken down, though. I know you will. I'm looking at the wrong place. Oh boy. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα μπορούσα να το κάνω edit αυτό το κομμάτι, αλλά δεν πρόκειται. Τι ήθελα να πω σε αυτό το σύντομο βίντεο. Η Λόρα γλύφεται, ο ανεμιστήρας. Άλλοι θόρυβοι δεν νομίζω να υπάρχουν πέρα από αυτούς που κάνω εγώ. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω για κάτι πολύ περίεργα πράγματα. Πολύ λίγο θα πω, δεν θα αναλύσω κάτι. Δεν κάνω βίντεο για σένα. Όποιος κι αν είσαι εσύ, όποια και όποιο κι αν είσαι εσύ, δεν το κάνω για σένα. Το κάνω για μένα. Λέω τα ψυχολογικά μου, λέω αυτά που σκέφτομαι, λέω ότι γουστάρω να πω και κάνω ότι γουστάρω να κάνω. Γιατί εγώ κάνω βίντεο, εγώ τα ανεβάζω, είναι η δικιά μου ύπαρξη, αυτά που νιώθω εγώ θα πω και αυτά που σκέφτομαι εγώ θα πω. Δεν θα ζητήσω κανένα στην άδεια για να το κάνω, γιατί αντιγάμι σου. Θεωρείς ότι ένας... δεν είμαι αυτό που αποκαλούμε ένας αρχικός, αλλά... Αν πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι της ταυτότητας, που ούτως ή άλλως αυτό το παιχνίδι παίζουμε, θα πω ότι είμαι αρχικός, ναι. Θεωρείς ότι θα σου ζητήσει την άδεια για να κάνω τη γουστάρα μου. Χρησιμοποιώντας ένα παρακλάδι της Google, okay. Λες και δεν έχουμε όλοι αντιφάσεις, λες και έχουμε επιλογές να μην συνεισφέρουμε στο καπιταλισμό. Έσχος δηλαδή, εντάξει, να μην κοροϊδευόμαστε κιόλας, παιδάκια δεν είμαστε. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι, για σας δεν ξέρω. Και δεν είναι κακό να είσαι παιδί, έτσι. Να μην λέμε και ότι να τώρα, άιντε. Τι άλλο ήθελα. Πάνω σε αυτό, ναι, προφανώς και θα πω τα ψυχολογικά μου. Για ποιο λόγο να μην μιλήσω για τα ψυχολογικά μου, τι είναι δικό μου φταίξιμο, είναι εγώ φταίω για τα ψυχολογικά μου, δεν απορρέουν από το περιβάλλον στο οποίο ζω. Τι αν δεν τα πω, αν τα κρατήσω μέσα μου, δεν τα εκφράσω σε ένα αρκετά ουδέτερο μέσο, που δεν μιλάω σε έναν άνθρωπο, είμαι μόνος μου εδώ πέρα, είναι πιο εύκολο να εκφραστώ και τα λέω σε πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν τους ξέρω κάτι, μπορεί να τους βοηθήσω, μπορεί να βγάλουν άμυνες, γιατί εγώ εκφράζομαι και λέω αυτά που πιστεύω. Και θεωρούν ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν τη δικιά μου πλατφόρμα, και ας είναι πολύ μικρή πλατφόρμα, για να πούνε τις μαλακίες τους. Ή για να με μειώσουν, να προσβάλλουν εμένα προσωπικά, ενώ δεν με ξέρουν καν. Απλά αυτό που θεωρούν ότι είμαι βάση ενός βίντεο που ήταν και δεν ξέρω κι εγώ πόσα. Πρόβλημά τους. Εντάξει, μου πήρε μέχρι τα 22 για να τους συνειδητοποιήσω ότι είναι πρόβλημά τους και ότι δεν θα έπρεπε να με... Δεν θα έπρεπε. Δεν έχει λόγο να με επηρεάζει η συμπεριφορά άλλων, το ότι δεν τη θεωρούν αυτό σωστό. Λες και ευλάπτω κάποιον, να πούμε. Και μετά είναι απαράδοξο ότι αυτά που λες έχουν αντίκτυπο στους άλλους. Και το βλέπεις, όταν ο άλλος έρχεται και σου λέει, ξέρω εγώ, βγάλε τα φρύδια σου, το πιο light είναι αυτό που θα πω. Δεν θέλω να πω όλα όσα έχω διαβάσει ανά τα χρόνια στη σχόλια. Κάποια λιγότερο αισχρά που είναι παρόλα αυτά ξεκάθαρα προσωπικές επιθέσεις. Όπως π.χ. αυτό το σχόλιο στο οποίο αναφέρομαι και είναι και η αφορμή αυτό το βίντεο, γιατί το σκέφτομαι πολύ τελευταία, γιατί ο τύπος δεν καταλαβαίνει, ρε φίλε, του λες ότι του λέω ότι με πατρονάρει. Ξέρετε τι σημαίνει πατρονάρισμα, έτσι, δεν χρειάζεται να το εξηγήσω και θα το εξηγήσω και μέσω παραδείγματος, γιατί θεωρώ ότι αυτός είναι το παράδειγμα, ένα από τα παραδείγματα, ok, έστω, του πατροναρίσματος. Έρχεται και μου λέει πρέπει να διαβάσει. Και δεν μου είπε προφανώς μόνο αυτό,
Αλλά αυτή ήταν η ουσία. Και εγώ τη λέω πέρα από όλα όσα άλλα είπα. Και το ότι του ανέδειξα ότι. Κατέδειξα σε αυτόν ότι με πατρονάρει. Μεταξύ άλλων, γιατί δεν έκανε μόνο αυτό. Του ρωτάω, του ζητάω βασικά να μου δώσει βιβλία να διαβάσω σε PDF, γιατί σιγά μου κάτσε να αγοράσω κάτι που δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να το διαβάσω και ότι. Εντάξει, ούτως ή άλλως θα το διάβαζα για να ζητάω ότι. Απλά είναι αυτή η φασούλα που ξέρεις. Πω, γαμώ το Χριστό, τι μαλακίες λέει τώρα αυτός, γαμώ. Τέλος πάντων. Sorry άμα σας προσβάλλω, δεν θέλω να προσβάλλω τη θρησκεία σας. Δεν έχω θέμα με το Χριστούλη. Επίσης δεν θεωρώ ότι υπήρξε ποτέ, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Παρ' όλα αυτά, κομπλέ. Ό,τι πιστεύετε, κομπλέ. Τώρα χάθηκα λίγο. Ναι. Είναι αυτή η φάση που λέει ο άλλος ξεκάθαρα μαλακίες, αλλά δεν μπορείς να σχηματίσεις άποψη από μια πρόταση ή από μια σελίδα ή από ένα κεφάλαιο. Να συνεχίσεις το βασανιστήριο και ας αποδειχθεί ότι είχες δίκιο εξ αρχής, που μάλλον θα είχες, αλλά ναι, γι' αυτό υπάρχουν άλλα κριτήρια, π.χ. Και μετά θα μπούμε στη συζήτηση λογοκρισίας. Π.χ. να επιλέξω εγώ να μην διαβάσω κάτι γιατί θα μου καταστρέψει ψυχολογία, ναι, προφανώς, αλλά το να. Αλλά αυτό είναι τελείως άλλο θέμα. Άμα κάποιος έκανε αυτή την κατηγορία ότι επειδή δεν θέλεις να διαβάσεις κάτι που ξέρεις ότι είναι extra triggering, αυτό δεν συνεπάγεται ότι λογοκρίνεις τον συγγραφέα ή τις ιδέες του. Ότι εγώ δεν θέλω να το διαβάσω δεν σημαίνει ότι θα το κάψω, ξέρω εγώ. Ποιοι είμαστε, οι Ναζί ή ο Μεταξάς. Τέλος πάντων. Morning for flashing, το YouTube θα με. θα με μπανάρει. Αλλά you can't tell I'm not a cis man. You haven't seen anything besides the nipples. I'm being very, very calculated here. Anyways. Ένα άλλο που ήθελα. Α, δεν τελειώσαμε. Επίσης δεν κάνω προπαγάνδα, δεν με νοιάζει εμένα άμα θα πιστέψετε αυτά που πιστεύω. Πολιτικά. Οτιδήποτε. Δεν σας επιβάλλω κάτι, ρε μαλάκι. Κολλάτε λίγο. Εγώ απλά λέω αυτά που γουστάρω να πω. Όπως είπα, είναι δικό μου το κανάλι. Δικό μου, δικιά μου ύπαρξη. Εγώ τα λέω. Δεν σας πέφτει λόγος. Ξέχασα να πω ότι γιατί με πατρονάρεις μέρα. Γιατί η συμπεριφορά τέλος πάντων πατρονοριστική. Γιατί θεωρεί πρώτον ότι περιμένω αυτόν να μου πει να διαβάσω, να μου δώσει την άδεια να διαβάσω. What? Το μόνο νόημα, όπως του είπα κιόλας, στο αρχικό του σχόλιο ήταν το να μου προτείνει κάτι να διαβάσω. Και αυτός δεν ψινόταν να μου προτείνει τίποτα. Συγκεκριμένο. Δηλαδή εντάξει, και επίσης έχω απαντήσει αυτό το σχόλιο. Τότε που έλεγα π.χ. ότι δεν ψήνομαι μία να διαβάσει οικονομία, διαβάζει τρία γιατί ιστορία ενδιαφέρουσα, αλλά έχει σημασία και ποιος θα την πει. Ναι, π.χ. δεν θα πιάσουμε τώρα τον εθνικισμό. Αν και π.χ. το βίντεο στο οποίο σχολίασε αυτό σε αυτή την παπαριά ήταν κατά εξοχήν βίντεο που αφορά τον εθνικισμό. Ο ελληνικός εθνικισμός σκοτώνει παιδιά στον Εύρο, παιδιά. Σκοτώνει ανθρώπους στον Εύρο, σκοτώνει ανθρώπους στο Αιγαίο, σκοτώνει ανθρώπους γενικά, γιατί. Και δεν είναι μόνο εθνικισμός, είναι και μιλιταρισμός. Πλεγμένος αυτό προφανώς. Προφανώς. Γιατί ο στρατός. Και το λογικό, αλλά ο στρατός προστατεύει τα σύνορα, προστατεύει τέλος πάντων. Επιβάλλει τα σύνορα, αυτό ήθελα να πω. Ναι. Την ύπαρξή τους, επιβάλλει την πολιτική που έχει το εκάστοτε κράτος, συγκεκριμένα το ελληνικό κράτος, άτυπα σκοτώνει κόσμο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Άμα σας νοιάζει αρχικά, στα αρχίδια μου, προφανώς και θα βγάλω άμυνες, γιατί αν είστε οι άνθρωποι που δεν σας νοιάζει, τότε μάλλον θα πρέπει να επιτεθώ.
Μάλλον μου επιτίθεστε ήδη και αν όχι σε μένα επιτίθεστε σε κάποιον που θα μπορούσε να είμαι εγώ. Θα μπορούσα εγώ να είμαι αυτός ή αυτή ή αυτό. Θα μπορούσα να πω σε μια χώρα γιατί π.χ. εδώ πέρα η τρασφοβική με κυνηγά να με σκοτώσει. Και η οικογένειά μου με έχει αποκληρώσει, ξέρω εγώ, και δεν έχω κανέναν και πάω σε μια άλλη χώρα χωρίς χαρτιά, γιατί πού θα τα βρω τα χαρτιά, δεν έχω τίποτα. Και προφανώς δεν έχω λεφτά, τουλάχιστον είμαι λευκός βέβαια, οπότε δεν θα με σκότωνα τόσο εύκολα, αλλά πάω σε μια άλλη χώρα και με σκοτώνει στα σύνορα, ο στρατός. Και συγκεκριμένα πάω σε μια άλλη χώρα γιατί στη χώρα μου γίνεται πόλεμος, γιατί ο στρατός της άλλης χώρας έχει επέμβει στη δικιά μου χώρα με οποιοδήποτε τρόπο. Άρα αυτό και προφανώς γίνεται με σκοτώνει γιατί αν δεν ήμουν λευκός, γιατί απειλώ το έθνος αυτής της χώρας. Και ο εθνικισμός και ο μιλιταρισμός που είναι μόνο δύο από τους παράγοντες που παίζουν, οι ιδεολογικοί παράγοντες στους θανάτους στα σύνορα, στον Εύρο και στο Αιγαίο. Αν σας πείραξε αυτή η πραγματικότητα ή το ότι φταίει η χώρα σας, φταίει το ότι το έθνος, το ότι επικροτείται το έθνος. Μιλάμε, έχουν περάσει 11 λεπτά και δεν έχω πει το δεύτερο σκέλος από αυτά που θέλω να πω, αλλά okay. Επικροτείται το έθνος, φαντασιώνεστε ένα έθνος, αρχικά παραδέχεστε μία οντότητα η οποία δεν έχει λόγο να υπάρχει. Αποδέχεστε. Να αποδέχεστε, είναι παραδοχή, ναι. Why? Είναι μια διασπαστική έννοια η οποία δεν βοηθάει γενικά στο να επιλύσουμε το πρόβλημα το ότι κάτι πάει λάθος. Δεν μπορείς να πεις ότι κάτι πάει λάθος. Κάτι φταίει γι' αυτό. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι άνθρωποι, δεν πιστεύω ότι π.χ. φταίνε οι πατριώτες. Αν και κατά ένα φάτρεμα, έχεις ποια πατρίδα, ποια Ελλάδα, τι εννοείς. Δεν ξέρω αν το έχω πει, σίγουρα το έχω πει. Δεν έχουν λόγο ύπαρξης τα κράτη, τα έθνη κράτη, τα κράτη γενικότερα. Δεν έχουν λόγο ύπαρξης τα σύνορα. Τίποτα από όλα αυτά. Προφανώς όμως υπάρχουν. Και επειδή υπάρχουν, σκοτώνουν. Σκοτώνουν, ναι. Δολοφονούν. You know. Τι γλυκό σκυλάκι. Ναι ρε, μισό το σκυλί μου, φταίει για όλα. Τι μαλάκας ρε. Τι προκαταλήσου, για ποιο λόγο θεωρείς ότι μισό το σκυλί μου. Μιλάω σε ένα προσωπικά αυτή τη στιγμή. Θα βάλω και ένα πολύ προβοκατόρικο τίτλο κιόλας. Πας και συνεχίσει το δράμα, ξέρω εγώ. Πω, τι μαλάκας που σε λέω ρε, γιατί κοιμάσαι στο κρεβάτι μου. Ναι, αυτό το λέω σοβαρά τώρα. Πάρ' το σοβαρά, μαλάκα μου, το Χριστός. Πάλι συγγνώμη για τον Χριστούλη. Επίσης δεν θέλω να το επιβληθώ μέσω του σεξ. Δεν θεωρώ ότι το σεξ, το γαμάω, η ενεργητική μορφή του είναι κάποια επιβλητική πράξη και δεν την νομιμοποιώ ως τέτοια μέσα αυτής της βρισιάς. Απλά δεν έχω καταφέρει να το αποδομήσω, να το βγάλω από μέσα μου, τέλος πάντων αυτό το πράγμα. Και είναι απλά. Είναι σίγουρα σεξιστικό, εντάξει, από ό,τι δεν είναι. Όπα, sorry. Αυτό έκανε θόρυβο. Είναι ένας αρκετά δυνατός μαγνήτης. Νεοδημίου. Και ναι. Τι άλλο. Γιατί ήταν πατρονιστικό αυτό που είπε, πέρα από το ότι ναι, αυτό με το διάβασμα. Γιατί. Βγάζεις συμπεράσματα για μένα. Μου λες τι να κάνω. Μου λες ότι αρχικά κάνω τα πάντα λάθος. Εκφράζομαι λάθος. Είμαι λάθος σε υπεπιθύσεις μου. Ζω λάθος. Έχω λάθος σχέση με το σκυλί μου. Το οποίο δεν θυμάμαι είναι αλήθεια για ποιο λόγο το έκραζα σε αυτό το βίντεο. Αλλά μάλλον θα έκανε μαλακία γενικά. Μάλλον θα πήγε να φάει κάτι. Ή θα έχεσαι σε μονοπάτι που περπατάνε οι άνθρωποι. Αν και προφανώς σε αυτή την περίπτωση απλά τα μαζεύω. Αν δεν κάνω λάθος, πήγε να φάει κάτι από κάτω, το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και φόλα. Και αν πέθανε το σκυλί μου, τι, θα ερχόσουν εσύ και θα μου δίνες. Δεν ξέρω κι εγώ τι θα μου δίνες, άλλο σκυλί. Δεν θα ήθελα νομίζω.
άλλο σκυλί. Συμπαράσταση σίγουρα δεν θα μου δίνει γιατί δεν μου φαίνεσαι για άνθρωπο. Και συγγνώμη που μιλάω τώρα προσωπικά σε αυτό το τύπο, αλλά μου έχει αμέσω ψυχολογία, το βλέπετε έτσι. Και αυτό τώρα αντιφάσκει πολύ με το αυτό που είπα πριν, ότι δεν είναι δικό μου πρόβλημα το ότι ο άλλος θεώρησε ότι μπορεί να έρθει σε ένα κανάλι στο YouTube και να μου κάνει απλά προσωπική επίθεση, να με πατρονάρει τελείως. Και συνεχίζω να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη γιατί θεωρώ ότι δεν έχει καταλάβει για ποιο λόγο τη λέω. Όλη τη συμπεριφορά ήταν αυτό. Το τι θα πω στο κανάλι μου, το πώς θα εκφραστώ, το τι απόψη θα έχω, όπως τα είπα ήδη, αλλά θα τα ξαναπώ έτσι συγκεντρωτικά. Το αν διαβάζω γενικά, αν έχω κριτική σκέψη, αν ξέρω τι στο διάλογο συμβαίνει στον κόσμο για να... έχω τις απόψεις που έχω, που εγώ δεν ξέρω αλήθεια αν αυτός δεν ξέρει τι γίνεται ή απλά δεν τον νοιάζει. Δεν τον νοιάζει, ούτε καν θέλω τυφλή, απλά δεν τον νοιάζει. Δεν θεωρείται είναι αυτό το υπαίτιο, δεν θεωρώ ότι δεν αναλαμβάνεται ότι κάτι πάει λάθος. Θεωρώ ότι είναι ο άνθρωπος που έρχεται και θα κατηγορήσει, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο πέρα από τα συστήματα εξουσίας που δημιουργούν τα πάντα, την αδικία μεταξύ ανθρώπων δηλαδή, τις διακρίσεις, τις συστηματικές, την οικονομική εκμετάλλευση, την καταστροφή της φύσης, οτιδήποτε που δεν μου έρχεται στο νου αυτή τη στιγμή. Και ποια είναι αυτά τα συστήματα της εξουσίας, και τώρα θα μπούμε έτσι πολύ ομαλά σε αυτό που ήθελα να πω σαν δεύτερο part αυτού του βίντεο, αν και έχει περάσει 17 λεπτά ήδη γαμώτο, τέλος πάντων. Τι όμορφη που είναι, δεν θυμάται. Και γενικά είναι πολύ όμορφο σκυλάκι. Μαλάκες, πριν ήρθε μια κατσαρίδα και πετούσε και είχα χεστεί πάνω μου και έλεγα στη Λόρα να κάνει κάτι και αυτή απλά ξάπλαινε γαμώτο. Και την έβριζα. Βασικά δεν την έβριζα, απλά προσπαθούσα να αποφορτώσω την ψυχολογία μου λέγοντας της κάνε κάτι, κάνε κάτι, και της έδειχνα την κατσαρίδα και δεν έκανε τίποτα. Και εντάξει, κομπλέ, προφανώς κομπλέ. Δεν νομίζω να το παίρνεις σοβαρά ότι τη μαλώνω. Και όταν τη μαλώνω νομίζω το καταλαβαίνει και καταλαβαίνει και ότι κάνει μαλακία. Αλλά μπορεί να μην είμαι και τόσο καλός με το ύφος μου. Αυτό είναι μια κριτική που θα μπορούσε, αλλά όχι ρε φίλε, γιατί το κάνω αυτό, γιατί δίνω βάση σε ανθρώπους που δεν έχουν ίχνος ρε βάσης, τίποτα, δεν ξέρουν τίποτα, βγάζουν συμπεράσματα από πουθενά, είναι τίγκας προκαταλήψεις, δεν αντικατοπτρίζει καθόλου την πραγματικότητα αυτό που λένε. Δεν είναι κριτική, είναι απλά κακοποιητικό κράξιμο ρε, είναι απλά αυτό το σουασκό κριτική μονίμως. Αμφισβητώ την αντίληψη για την πραγματικότητα, αμφισβητώ τα πάντα ρε, κάνω gaslighting ακραίο, είμαι ο κακοποιητικός, μαλάκα είμαι ο τυπάς που θες να πάρεις αυτό το σουγιά και να έρθεις εδώ παπ. Τώρα στόχευα τον εαυτό μου να έρθεις εδώ έτσι στην αορτή για να μου τελειώσεις. Είμαι τέτοιος άνθρωπος και τώρα μιλάω διαμέσου αυτού, δεν μιλάω για τον εαυτό μου σε περίπτωση που μπερδεύτηκε κάποιος. Μιλάει αυτό το συγκεκριμένο τύπο που έκανε αυτό το σχόλιο και του απάντησα. Δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσω ένα τέτοιο σχόλιο στο κανάλι μου που θα έμενε αναπάντητο, γιατί είναι ακραία κακοποιητικό, έτσι το αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μόνο πατρονάρισμα αυτό που κάνει. Εγώ πιο πολύ το είπα πατρονιστικό για το ότι θεωρεί ότι περίμενα να έρθει να μου πει να διαβάσω αυτός, ξέρω εγώ. Ότι δεν το είχα σκεφτεί μόνος μου. Πω. Δηλαδή μιλάμε. Είναι αυτό που λέμε, κρίνω κρίνω αφιψηλού. Δεν έχω καμία σχέση με τον άλλον π.χ. Δεν φροντίζω καν να έχει τους πόρους για να κάνει αυτό που εγώ του υποδεικνύω να κάνει. Δεν αναλογίζομαι καθόλου ότι εγώ έχω μια συγκεκριμένη εμπειρία
βάση της ζωής μου. Πού μου δίνει πρόσβαση σε αυτές τις γνώσεις, τις δεξιότητες που έχω. Και επιμένω και όλος ο άλλος να κάνει τα πράγματα με τον τρόπο μου, να σκέφτεται τα πράγματα όπως τα σκέφτομαι εγώ, να έχει τις ίδιες απόψεις. Μιλάω ακραία γελίο αυτό το πράγμα. Ωραία, και μια και το έβγαλα αυτό από μέσα μου, θα ξαναπάμε πάλι στο ότι ορθόδοξη αναστική. Ας τους κράξουμε. Γιατί θα τους κράξουμε? Πρώτον, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, τι... Για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το δόγμα και το δικαιολογούμε κιόλας? Τι είναι αυτό? Δηλαδή, πάτινα. Πάλι δεν θέλω να... Είναι σεξιστικό, εντάξει παιδιά, είναι κρέα σεξιστικό. Μόλις είπα φάτινα και προφανώς υπονοούσα τον φαλό. Sorry. Τώρα που το συνειδητοποίησα και το εξέφρασα και δημόσια, ίσως και να μην το ξανακάνω. Αλλά εντάξει, εντάξει, δεν είναι στην ίδια κλίμακα αυτό το πράγμα με το να... την προηγούμενη π.χ. φάση που αναλύσαμε, ή το να είσαι όντως ορθόδοξος σε κάτι. Να ακολουθείς δηλαδή σωστά ένα δόγμα. Τι είναι αυτό, τι εννοείς δόγμα? Εντάξει, αντιλαμβάνομαι τι είναι το δόγμα, προφανώς. Είναι ρητορική αυτή η ερώτηση. Από πού και σου που δόγμα? Σε ποιον έρχεσαι και τα λες αυτά? Τι είναι αυτό τώρα? Από πού και σου που αναρχία και δόγμα? Τέλος πάντων, προφανώς και υπήρχε. Και τώρα μιλάμε για... Εγώ το αντιλαμβάνω μόνο ως μαυροκόκκινο. Μια τάση δηλαδή, η οποία είναι... κοινωνική επανάσταση, με την οποία εγώ δεν διαφωνώ, έτσι. Και δεν θεωρώ ότι θα είναι η επανάσταση από το προλεταριάτο μόνο. Και γιατί δεν θεωρώ ότι υπάρχει μόνο το προλεταριάτο ως καταπιεζόμενη τάξη από τους αστούς. Εγώ προτιμώ να χρησιμοποιώ τον όρο προκαριάτο, γιατί είναι πιο συμπεριληπτικός. Και δεν τον εννοώ τόσο αυστηρά όσο έχει εμφανιστεί στην Ελλάδα, δυστυχώς. Εννοώ και μέσα όλους τους άνεργους, όλους τους ανθρώπους που δεν μπορούν να δουλέψουν και εξαρτούνται από το κράτος πρόνοιας. Εννοώ μέσα σε αυτόν τον όρο, που θεωρώ ότι είναι πιο συμπεριληπτικός σε άλλες γλώσσες και όχι στα ελληνικά, το πρεκαριάτο δηλαδή. Τώρα χάθηκα γιατί ένιωσα την ανάγκη να ξαναπάω αυτό που είπα, σε περίπτωση που εσείς δεν μπορείτε να διατηρήσετε την προσοχή σας, αλλά εν τέλει δεν μπορούσα εγώ να τη διατηρήσω. Και εντάξει, άνεργοι, εργαζόμενοι στη μαύρη εργασία, σε οποιαδήποτε μορφή επισφαλής εργασίας. Και δεν εννοώ όσοι είναι ανασφάλιστοι, εννοώ όσοι απλά δεν είναι σίγουροι ότι θα πάρουν τα λεφτά τους ή ότι θα ζήσουν, ξέρω εγώ. Που εντάξει, τώρα όλοι οι επισφαλείς είναι, αλλά δεν εννοώ με τον πολύ συγκεκριμένο όρο της ασφάλισης υγείας και τα λοιπά. Δηλαδή το να έχεις συγκεκριμένα έγγραφα. Εννοώ το να μην ξέρεις αν θα έχεις δουλειά, αν θα έχεις λεφτά, αν θα ζήσεις, ή αν θα σε σκοτώσουν, ή αν θα πιθάνεις από την πείνα ή από άλλους παράγοντες, ή τέλος πάντων όλα αυτά. Μιλάω για ανθρώπους που δεν μπορούν να δουλέψουν, όπως είπα, για διάφορους λόγους, ή ανθρώπους που δεν μπορούν να δουλέψουν και τους αναγνωρίζει το κράτος και τους δίνει και κάποιο μέρισμα, αλλά παράλληλα αυτά είναι το πρεκαριάτο αυτοί οι άνθρωποι, γιατί εντάξει, μη γελιόμαστε, και όλες τις λεφτά παίρνουν το κράτος. Μιλάμε τώρα για μετανάστες, για διάφορους ανθρώπους, όχι μόνο αυτούς που δουλεύουν, δηλαδή το προλεταριάτο, και έχουν και συνείδηση έτσι ταξική. Γιατί είναι πάρα πολύ περιεριστικός αυτός ο όρος και δεν νομίζω ότι το προλεταριάτο θα μας σώσει, ξέρω εγώ, ή οποιαδήποτε επιμερούς κοινωνική ομάδα θα μας σώσει. Εγώ θεωρώ ότι όλοι οι καταπιεσμένοι, όσοι καταπιέζονται από τα συστήματα αξίας, που είναι όλοι γενικά,
πέρα από αυτούς που τους συμφέρουν τα συστήματα εξουσίας, οι οποίοι δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα αντιδράσουν σε μια γενικευμένη εξέγερση, κατασταλτικά προφανώς, αλλά δεν ξέρω άμα θα χρειάζεται να πεθάνουν, εν τέλει αυτό εννοώ. Γιατί δεν έχω καταλήξει τώρα. Παλιά μπορεί να έλεγα ότι ας τους σκοτώσουμε στα αρχίδια μας, αυτοί θα μπουν μπροστά ποτέ. Αλλά ναι, τώρα είμαι λίγο πιο διαλλακτικός. Μπορεί να μην χρειάζεται να πεθάνουν όλοι τους, μπορεί να σε εντάξει, το κόβω. Δεν είναι αυτό το point. Το point, η ουσία, ή μάλλον το επιχείρημα που θέλω να πω, είναι ότι οι ορθόδοξοι αναρχικοί, αυτοί που μιλούν κατ' εξοχήν για κεφάλαιο και κράτος, για μένα αγνοούν συστήματα εξουσίας που είναι συνυφασμένα με το κεφάλαιο και το κράτος και χωρίς αυτά δεν θα υπήρχε το κεφάλαιο, δεν θα εδραιωνότανε. Και γενικά δεν θα εδραιωνόταν η κυριαρχία του κράτους και δεν θα λέω ενισχύονταν. Π.χ. για μένα ο ρατσισμός και η απεικιοκρατία, και δεν είναι μόνο για μένα, εντάξει, δηλαδή μπορείς να βγάλεις ένα συμπέρασμα, δεν είναι δύσκολο. Τι είπα μόλις, ο ρατσισμός με την απεικιοκρατία εδραίωσαν το κεφάλαιο σε όλο τον πλανήτη. Και χωρίς το ρατσισμό, χωρίς την σκλαβιά, χωρίς την απεικιοκρατία των λευκών, δυτικών, whatever, ανθρώπων στον υπόλοιπο κόσμο, της ιδεολογίας τους, του οικονομικού τους συστήματος, της πολιτικής τους, της γλώσσας τους, σε όλο τον κόσμο δεν θα εδραιωνόταν το κεφάλαιο σε όλο τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο να φτάσει σε αυτό το συμπέρασμα. Τέλος πάντων, δεν είναι δηλαδή μερικά ζητήματα που έχουν λίγοι άνθρωποι και το μεγάλο πρόβλημα είναι η ταξική καταπίεση. Υπάρχουν μαύροι εργάτες. Τι θα τους πεις? Πήγα να βρεις πάλι χωρίς λόγο. Αλλά τι θα τους πεις ρε φίλε, ότι α, εντάξει ο ρατσισμός, κάτσε να λύσουμε το ταξικό και θα λυθεί και το άλλο. Κάτσε να πέσει το κεφάλι και το κράτος και θα λυθούν όλα. Όχι. Είναι πιο εύκολο. Είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να μιλάς μόνο για αυτά τα δύο και να πεις ότι θα επιτεθώ μόνο σε αυτά, με κάποιο τρόπο θα τα καταρρύψω. Δεν νομίζω ότι θα καταρρύψεις μόνο αυτά τα δύο αν επικεντρωθείς μόνο σε αυτά τα δύο και είναι ο στόχος σου μόνο αυτά τα δύο. Πώς θα επιτεθείς στο ρατσισμό? Τώρα όμως κάνε flashbacks από τέτοιου είδους πληροφοριακές, θα το πω, αναζητήσεις, όπου ακούς τον άλλο να μιλάει και λες πόρε φίλε, τι λέει τώρα αυτός, γιατί είναι τόσο μαλάκας. Αλλά πρέπει να τον ακούσεις, γιατί κάτι θα έχει να πει για αυτός μωρέ, δεν γίνεται να λέει συνέχεια μαλακίες. Και δεν είναι τόσο εχθρικός, μιλάμε τώρα για τέτοιου είδους ανθρώπους που δεν... Που εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ αριστερούλης ότι πας για να λέει τέτοια πράγματα, αλλά τουλάχιστον ο τρόπος που μιλούσε μου βγάλει την αριστερός και όχι ορθόδοξος αναρχικός. Ορθόδοξος, τέλος πάντων. Από τους παλιούς, ξέρω εγώ, από τους μαυροκόκκινους θα έλεγα εγώ. Πιο αναγνωρίσιμος χαρακτηρισμός. Και τώρα τσεβαλιάζω λίγο όλους τους μαυροκόκκινους, αλλά δεν είναι... Άστο, μην προσβληθείτε. Ναι, τέλος πάντων, γιατί μου τα έσχασες τώρα αυτό? Γιατί ήταν ο τύπας που
Είπα αυτό το πράγμα. Είναι μερικές καταπιέσεις, άρα δεν τις αγνοούμε. Το είπε, το δίνω. Αλλά θεωρεί ότι το συνολικό πρόβλημα είναι αυτό. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα σύμπλεγμα που χωρίς αυτές τις μερικές καταπιέσεις δεν θα συγκροτούτανε το κεφάλαιο, δεν θα συγκροτούνταν τα κράτη. Εντάξει, τα κράτη προφανώς έχουν και μηχανισμούς για να υπάρχουν, όπως και κάθε εξουσία, έτσι. Αλλά τώρα μιλάω για μηχανισμούς όπως είναι ο στρατός. Και εντάξει, η αστυνομία πιο κλάει και δεν υπήρχε και τόσο παλιά. Αλλά τους στρατούς, προφανώς και τους τρώγανε σε επαναστάσεις. Δεν ήταν δύσκολο κοινωνικές επαναστάσεις να φάνε τους στρατούς. Αλλά δεν θεωρώ πολύ ρεαλιστικό να το κάνουμε τώρα αυτό. Νομίζω ότι πλέον είναι αργά για τέτοια. Βέβαια, μακάρι να διαψευστώ έτσι. Μακάρι να βγούμε όλοι στον δρόμο με τα καλά και να αρχίσουμε να πυροβολάμε. Όχι, ίσως. Ίσως καλύτερα να μην σκοτώσουμε όλους τους στρατιώτες, γιατί εντάξει, μωρέ και αυτοί. Προφανώς κάνουν μια λάθος επιλογή και είναι εχθροί μας το τώρα. Είναι εχθροί όλων, όχι μόνο των αναρχικών, ξέρω εγώ. Εντάξει, ξεκολλάτε λίγο. Είναι εχθροί σας οι φαντάροι. Δεν είναι με το μέρος σας. Το ότι προστατεύουν κάποιο εθνικό ιδεώδες δεν σημαίνει ότι προστατεύουν και εσάς. Γενικά εσείς είστε αυτοί που θα πεθάνετε για τους πολέμους τους. Πιανόν. Αυτό που δεν θα πολεμήσουν. Και δεν θα πολεμήσουν όχι γιατί συνειδητά θα πούνε «Σας γαμάει, γαμά το Χριστό σας». Πάλι με το Χριστούλη. Πάλι με το γαμάω. Τέλος πάντων. Δεν θα γίνουμε κρέας για τις οβίδες σας, θα πει. Συνειδητά. Δεν λέω για αυτούς, λέω για αυτούς που έχουν συμφέρον με την ύπαρξη αυτού του πολέμου, αλλά δεν πρόκειται να πολεμήσουν. Δεν πρόκειται να πεθάνουν για αυτόν τον πόλεμο. Αλλά τώρα είπα τα αυτονόητα και πάλι χάθηκα, γαμωτό. Γιατί πρέπει να είναι τα αυτονόητα. Α, ναι, για να συνεννοηθούμε λίγο, πας και γίνει κάτι. Όχι να πιστείτε πάλι, δεν κάνω προπαγάνδα. Δεν με νοιάζει, αλήθεια θα πιστεύετε εσείς. Το θέμα είναι να καταλάβεις τι στον μπούτσο. Το θέμα είναι να καταλάβεις τι σου λέω, έτσι. Τι στο διάολο σου λέω. Sorry αν προσβάλλω τώρα τους σατανιστές. Δεν νομίζω να σας προσβάλλω. Εντάξει, τι στο διάολο είναι πολύ κλάιν. Οι χριστιανοί σίγουρα προσβάλλονται, αλλά. Τι άλλο. Αν δεν επιτεθείς σε όλους τους, αν δεν τους αναγνωρίσεις, αν δεν αναγνωρίσεις πώς αλληλεπιδρούνε, πώς αναπαράγονται, πώς αναπαράγεται π.χ. το κεφάλαιο μέσω του ρατσισμού, μέσω της σεξισμού, έτσι, μέσω της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας, της πατριαρχίας γενικότερα, γιατί εντάξει, πολύ. Ναι. Boring. Δεν είναι boring, απλά το θεωρώ σε ένα πιο γενικό πλαίσιο. If you've done the research, αν έκανες την έρευνα μετά το προηγούμενο βίντεο και όχι live stream, στο οποίο έδωσα μόνο αφορμές, δεν έδωσα πληροφορίες γιατί. Αν και έδωσα και ένα έτσι ωραίο link. Που είχα πρόχειρο στα αγγλικά, δεν ξέρω αν βοήθησε, μάλλον όχι, μπορεί και ναι, και το απέφευγα συνειδητά, αλλά στα ελληνικά πραγματικά πρώτον δεν έχω τίποτα πρόχειρο να δώσω, είναι πάρα πολλά μπορείτε να βρείτε, και δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχουν έτσι ορισμοί πέρα από πιο αριστερό τέτοια, κάποιος που να μιλάει για την πατριαρχία και να δίνει ορισμό στην πατριαρχία. Βέβαια δεν σας χρωστάει κανένας ορισμός και δεν θα έπρεπε να τους παίρνετε απλά έτσι. Το point είναι να τους βρείτε εσείς, έτσι.
Και τώρα ακούγομαι εγώ πατριαρχικός που σας λέω να διαβάσετε για την πατριαρχία και υποθέτω ότι δεν ξέρετε, αλλά... δεν σας κάνει κακό. Εγώ, όπως είπα, έδωσα αφορμές. Δηλαδή μόνο την εικονική υπενθύμηση, την οπτική μάλλον υπενθύμηση, ότι αναφέρθηκε αυτός ο όρος και ότι υπάρχει σαν όρος, και έδωσε και ένα πάρα πολύ βασικό ορισμό με τον οποίο δεν συμφωνούσα κιόλας στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό ήθελα να πω γενικά για την πατριαρχία. Απλά ήταν ένας από αυτούς τους όρους και προχωράμε. Σαν να έχουμε όλοι το δικό μας ορισμό, που ούτως ή άλλως αυτό κάνουμε. Και από εκεί γίνουν οι παρεξηγήσεις, αλλά η λύση δεν είναι να υιοθετήσουμε όλοι ακριβώς την ίδια νοοτροπία, να σκεφτόμαστε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο όλοι. Σαν ακραίο, έτσι. Πραγματικά ό,τι να είναι. Ο δογματισμός λέγεται. Και σκατά στον τάφο του δογματισμού. Όχι πως έχει πεθάνει, αλλά εντάξει. Σκατά στον τάφο του. Ναι. Η πατριαρχία συγκροτεί το κράτος. Πώς θα μπορούσε να μην το συγκροτεί? Και πώς θα μπορούσε να συγκροτείται ένα κράτος χωρίς επιμέρους εξουσίες? Τι είναι το κράτος? Ποιος επιλέγει να εδραιώσει αυτό το κράτος? Οι άνθρωποι. Είναι όλοι όσοι εδραιώνουν το κράτος από τους γραφειοκράτες, π.χ. στο ΚΕΠ ή γραφειοκράτες τώρα. Εννοώ με την έννοια του κράτους. Γραφειοκράτες. Είναι γραφειοκράτες, sorry κιόλας, αλλά είναι. Είναι υπάλληλοι, ok, εξυπηρετούν κόσμο και καλά, έχουν μια θέση εξουσίας πάντως. Και ναι. Τέλος πάντων, από τους νοσοκόμους, τα νοσοκομεία, νοσηλευτές, στους μπάτσους, στο στρατό, στους στρατιώτες δηλαδή. Όλοι αυτοί εδραιώνουν το κράτος. Τι πρέπει να κάνουμε, να τους σκοτώσουμε όλους? Όχι. Κάνουν μια πολύ λάθος επιλογή, αλλά δεν έχουν λόγο να πάρουν το μέρος μιας εξουσιαστικής δομής, η οποία ούτως ή άλλως και αυτούς επηρεάζει αρνητικά, ακόμη κι αν δεν το συνειδητοποιούν. Μπορούν να αλλάξουν γνώμη γενικά. Τι λέω, πάμε να τους φαγιάσουμε όλους με κελιό, πάμε? Όχι. Αυτό που λέω, και μόνο αυτό που λέω, και το μόνο που λέω, είναι ότι αυτές οι δομές εξουσίας προϋποθέτουν ανθρώπους οι οποίοι επιτελούν συγκεκριμένους ρόλους για να συγκροτηθούν. Μια αστυνομία δεν θα υπήρχε χωρίς πάτους. Όσο και να κολοχτυπιώτησαν, ξέρω εγώ, τώρα πως θα το πω χωρίς να ρίξω την ευθύνη σε υψηλόπαθρους μπάσους ή σε πολιτικούς, δεν είναι, και η κεφαλαιοκρατία, δηλαδή ο καπιταλισμός, δεν είναι ότι είναι κάποια συνωμοσία των πολυπλούσιων που για κάποιο λόγο κατάφερε να τα σκεφτούν όλα αυτά και να τα κάνουν. Ο καπιταλισμός τους έκανε πολύ πλούσιους και αυτοί προφανώς έχουν συμφέρον στο να το συντηρήσουν. Το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν μια πολύ καλή θέση στο κράτος, π.χ.